Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε ένα τραπεζάκι με πλακάκια και προϊόντα Bostik. Θα εκμεταλλευτούμε πλακάκια που μας έχουν περισσέψει από άλλες κατασκευές και θα τα κολλήσουμε με το πανίσχυρο Mammut Glue Multi. Πάμε να δούμε τι άλλα υλικά θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ξύλα, πλακάκια, το Mammut Glue Multi με τον ειδικό κόφτη και το πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun, χαρτοτενία Bostik, ξυλόστοκο Denbraven, αρμόστοκο, βερνίκι με πινέλο και φυσικά το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Πάμε να ετοιμάσουμε το Mammut Glue Multi. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε το Mammut Glue Multi. Διδώστε την ειδική μύτη και τοποθετήστε το Mammut Glue Multi στο πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Ξεκινήστε τοποθετώντας τα πλακάκια στο κόντρα πλακέ. Αλλάξτε τις θέσεις μέχρι να σας αρέσει η τελική διάταξη και ξεκινήστε το κόλλημα. Στην πίσω πλευρά κάθε πλακιδίου εφαρμόστε 3 οριζόντιες γραμμές Mammut Glue Multi σε απόσταση 7 με 8 εκατοστά η μία από την άλλη και κολλήστε τα πλακάκια στη θέση τους. Πάρτε τα καδρόνια που έχουν μήκος 71 εκατοστά και κόψτε τις άκρες τους σε γωνία 45 μοιρών, έτσι ώστε η μικρή ακμή ή κάτω ακμή του ξύλου να είναι 60 εκατοστά. Εφαρμόστε Mammut Glue Multi στην εσωτερική πλευρά κάθε περιμετρικού ξύλου και κολλήστε γύρω από το κόντρα πλακέ με τα πλακάκια. Αφήστε την κόλλα να οριμάσει πλήρως για 24 ώρες. Για να μην λερώσετε τα ξύλα με τον αρμόστοκο, μπορείτε να τα καλύψετε με Bostik χαρτοτενία. Ετοιμάστε και απλώστε τον αρμόστοκο με το χέρι και σιγουρευτείτε ότι έχετε καλύψει όλα τα κενά ανάμεσα στα πλακάκια. Περίπου μισή ώρα μετά το άπλωμα του αρμόστοκου, καθαρίστε τα πλακάκια με ένα βρεμένο σφουγγάρι. Αφαιρέστε τις χαρτοτενίες από τα ξύλα και αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για μερικές ώρες. Όταν στεγνώσει η κόλλα, μπορείτε να αφαιρέσετε με ένα κουπίδι το Mammut Glue Multi που μπορεί να έχει βγει εκτός. Αν τα περιμετρικά ξύλα έχουν αφήσει κενά στις ενώσεις τους, μπορείτε να τα στοκάρετε με ξυλόστοκο Denbraven. Τώρα, γυρίστε την κατασκευή στην πίσω πλευρά της και βάλτε σημάδια για το πού θα κολληθούν τα πόδια και τα υποστηρικτικά ξύλα από κάτω. Συμβουλευτείτε το σχέδιο για να βρείτε τις αναλυτικές διαστάσεις. Εφαρμόστε μία χοντρή γραμμή Mammut Glue Multi σε κάθε ένα από τα υποστηρικτικά ξύλα και κολλήστε τα στη θέση τους. Για να κολλήσετε τα πόδια της κατασκευής, εφαρμόστε αρκετό Mammut Glue Multi σε κάθε μία από τις γωνίες και βάλτε τα στη θέση τους. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε έναν ημάντα μέχρι να οριμάσει πλήρως το Mammut Glue Multi. Χρησιμοποιήστε ένα τρίγωνο για να επιβεβαιώσετε ότι τα ξύλα είναι κάθετα στην κατασκευή. Όταν στεγνώσει η κατασκευή, μπορείτε να τη γυαλοχαρτάρετε. Μην ξεχάσετε να ξεσκονίσετε καλά όλη την κατασκευή όταν ολοκληρώσετε το γυαλοχαρτάρισμα. Εφόσον έχετε επιλέξει βερνίκι με χρώμα, καλό είναι να καλύψετε τα πλακάκια και τους αρμούς με Bostik χαρτοτενία και μετά να περάσετε το βερνίκι της επιλογής σας σε όλα τα ξύλα. Αφαιρέστε τη χαρτοτενία και αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει καλά. Το πρωτότυπο τραπεζάκι σας είναι έτοιμο. Μπορείτε να το βάλετε στο σαλόνι ή και στο μπαλκόνι. Με γεια!